Well, no, because what, no, because what I was trying to say. Την επίθεση ενός απογοητευμένου ψηφοφόρου δέχθηκε ο Μπόρις Τζόνσον για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το θέμα της συμπεριφοράς του Αμερικανού Προέδρου στον Βρετανό πρέσβη, αναγκάζοντάς τον να παραδεχθεί τον εσφαλμένο χειρισμό του. Αν έχω τη δυνατότητα να ξαναπαντήσω στην ερώτησή σας, ναι, ίσως θα έπρεπε να ήμουν πιο εμφαντικός και να δηλώσω την πλήρη στήριξή μου στον πρέσβη. Ο πρεσβευτής της Βρετανίας στις ΗΠΑ, Κιμ, παραιτήθηκε λίγες ημέρες μετά την δημοσιοποίηση διπλωματικών τηλεγραφημάτων, στα οποία ο διπλωμάτης επικρίνει την Αμερικανική κυβέρνηση και λίγες μόλις ώρες αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον χαρακτήρισε ηλίθιο και τρελό. Ο πρεσβευτής είχε την πλήρη στήριξη της απερχόμενης πρωθυπουργού Τερέζα Μέι, δεν κράτησε όμως την ίδια στάση και ο διεκδικών την προέδρια του Συντηρητικού Κόμματος, Μπόρις Τζόνσον. Πιστεύω ότι θα έχω ανάμεικτα συναισθήματα υπερηφάνειας για ό,τι έχω κάνει, αλλά και απογοήτευσης, γιατί ήταν πολλά ακόμα που ήθελα να κάνω. Ανάμεικτα είναι τα συναισθήματα της απερχόμενης πρωθυπουργού της Βρετανίας Μέι για την αποχώρησή της, όπως εκμυστηρεύτηκε σε συνέντευξή της στο τηλεοπτικό δίκτυο BBC. Η Τερέζα Μέι ανακοίνωσε την παραίτησή της καθώς δεν κατάφερε να επιλύσει το ακαθόδε ζήτημα της εξόδου της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρξαν στιγμές που καθόμουν εδώ και σκεφτόμουν ότι θα ήθελα να είχαμε καταφέρει να ολοκληρώσουμε την έξοδο της Βρετανίας. Εύχομαι να το είχαμε καταφέρει. Ο Μπόρις Τζόνσον, παρά την εκκεντρική συμπεριφορά του, φαίνεται ότι θα κερδίσει την μαραθώνια μάχη με τον αντίπαλό του, Τζέρεμι Χαντ, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, επιμένοντας ότι η χώρα θα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Οκτωβρίου, με ή χωρίς συμφωνία.